ότι φέτος η χώρα θα σπούσε το ρεπόρ όλων των ετών των προηγούμενων, διότι από την, όπως γνωρίζουμε όλοι, από την Ουκρανία μέχρι τη Βόρειο Αφρική τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, σφοδρά, με πολεμικές, με εντάσεις και τέτοια, και ψάχνουν όλοι tour operator και πρώτα ρωτάνε τη χώρα. Και αν η χώρα δεν μπορεί, τότε πάνε για Πορτογαλία, Ισπανία. Εάν λοιπόν φέτος είχαμε την τύχη κάποια γεγονότα ή να μην τα προβάλλουμε πάρα πολύ ή να μην δημιουργήσουν πρόβλημα, θα μπορούσα να σας πω ότι η αύξηση θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Θα ήταν πρωτοφανής δηλαδή και τα τουριστικά χρονικά. Πιστεύω ότι άμα υπογραφεί η συμφωνία και τρέξουν όλα γρήγορα χωρίς γραφειοκρατίες και αγγυλώσεις κτλ., μπορεί να κερδίσουμε από αυτό που πιθανολογούμε να χάσουμε, να κερδίσουμε μεγάλη μερίδα. Τις τελευταίες δύο μέρες φαίνεται το κλίμα ίσως να αντιστρέφεται. Να αντιστρέφεται διότι έχει τελειώσει όλο αυτό το κακό που είχε συμβεί την εβδομάδα με το δημοψήφισμα. Τώρα η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται με συνοχή και με τα υπόλοιπα κόμματα της Ελληνικής Βουλής. Επομένως αυτό το μήνυμα περνάει προς τα έξω. Φαίνεται ότι θα υπάρξει συμφωνία, που αυτό ευχόμαστε όλοι μας, και ίσως μας βοηθήσει και τις επόμενες 40 μέρες, γιατί για το Σεπτέμβρη δυστυχώς δεν υπάρχουν καθόλου κρατήσεις. Με στοιχεία αεροδρομία που βγήκαν χθες, υπάρχει μια μικρή αύξηση. Όμως αυτό δεν μετατρέπεται σε αύξηση στις κλίνες, δηλαδή στην διαμονή. Ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία, η φετινή χρονιά έχει χαθεί. Βέβαια οι κρατήσεις χωρίζονται σε τρία σκέλη, των Ελλήνων που έχει πληγεί παραπάνω, κανένας Έλληνας σχεδόν δεν μετακινείται, των Ευρωπαίων που και ακυρώνει ο Έλληνας, των Ευρωπαίων που οι ακυρώσεις είναι πιο συγκρατημένες, αλλά δεν υπάρχουν νέες κρατήσεις, και των Τούρκων οι οποίοι είναι η ηλιακτίδα στο σκότος που υπάρχει, δεν έχουν μειώσει τις αφήξεις τους, δηλαδή το ενδιαφέρον ακόμα υπάρχει, έρχονται και δίνουν μια ανάσα στην οικονομία του νησιού.